Τη Λάρισα επισκέπτεται σήμερα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος έχει συναντήσεις με πολίτες, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλους να προσέλθουν στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Ο κύριος Μεϊμαράκης βρέθηκε νωρίτερα στην Κρανιά Ελασσόνας, επισκέφθηκε την πόλη της Ελασσόνας, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με πολίτες, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Ηνοπείο του Τυρνάβου. Δήμος Αντιμού, μοναδικός υποψήφιος που επισκέπτεται περιοχές και έξω από τις πρωτεύουσες των περιφερειών, γιατί ο λίγος χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας το επιτρέπει. Αλλά επειδή με τον νομό Λαρίσης με συνδέουν ιδιαίτερες σχέσεις και ιδιαίτερες φιλίες, ξεκίνησα το πρωί από την Κρανιά, πήγα στην Ελασσόνα, είμαι τώρα στον Τύρναβο. Συζητώ με τους εκλεκτούς φίλους, αγρότες, κτηνοτρόφους και συγκεντρώνω και τα ζητήματα τα οποία μου θέτουν και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε κιόλας στις Βρυξέλλες. Μαζί με τους εκλεκτούς συναδέρφους, μαζί με τα στελέχη, είμαστε παρόντες για να πείσουμε τους πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο είναι το όργανο το οποίο, σκεφτείτε, ψηφίζει, είναι συνομοθέτης και συνηθίζω να λέω ότι το 70% των νόμων που ψηφίζουν τα εθνικά κοινοβούλια είναι νόμοι, ψηφίσματα, κανονισμοί, οδηγίες, ευχές που έχουν περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα το Ευρωκοινοβούλιο πλέον έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως ακούγονται πολύ περισσότερο η Σύνοδος Κορυφής, γιατί αυτή είναι που λαμβάνει την τελική ομόφωνη απόφαση και ανακοινώνει. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει κάτι στη Σύνοδο Κορυφής αν το Κοινοβούλιο δεν έχει κατά πλειοψηφία ψηφίσει. Επομένως, επειδή είμαστε το μόνο θεσμικό ευρωπαϊκό εκλεγμένο από τους πολίτες απευθείας όργανο, καλό είναι οι πολίτες να συμμετέχουν, να έρθουν, να ψηφίσουν κόμματα που έχουν ευρωπαϊκές πολιτικές. Και ένα τέτοιο βέβαια είναι η Νέα Δημοκρατία και να ψηφίσουν και εκπροσώπους οι οποίοι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν, δηλαδή να έχουν λίγο εμπειρία, πιθανόν να έχουν και μουστάκι, ξέρω εγώ κάποιους. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι καλά κάνει και σηκώνει το γάντι στην αντιπολίτευση, ενώ σημείωσε την πενταετή καλή θητεία τους. Η αλήθεια είναι ότι γυρίζω όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τις περιοχές που βλέπαμε ότι θα υπάρχει μια αποχή. Θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε μια στενοχώρια, άλλος μια απογοήτευση, άλλος μια αστοχία της κυβέρνησης, μια άλλη συμπεριφορά, ένα νόμο που δεν θα θέλανε. Όμως συμφωνούμε όλοι ότι η γενική εικόνα της πενταετίας είναι πάρα πολύ θετική, ανάλογα τις δυσκολίες που είχαμε μπροστά μας και τις αποφάσεις που πήραμε και δεδομένου κιόλας ότι δεν υπήρχε εναλλακτική και δεν υπάρχει ακόμα. Δεν μας είπε κανείς δηλαδή μια άλλη πολιτική προσπάθεια που να είναι διαφορετική. Άρα είναι χρέος μας να μην αφήσουμε να αμαυρωθεί η θετική εικόνα που υπάρχει και στο εξωτερικό και στη χώρα και είναι και χρέος μας να μην αφήσουμε να θολωθεί, να μην θολώσει το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου του 2023. Προσπαθεί η αντιπολίτευση να έχει αυτή την εσωτερική επικαιρότητα στην ατζέντα. Ορθώς ο Κυριάκος έχει σηκώσει το γάντι και πρέπει να απαντήσει για να μπορέσει πράγματι το αποτέλεσμα αυτό να λειτουργήσει ως επιταχυντής των μεταρρυθμιστικών εξελίξεων από την εντολή που πήρε τον Ιούνιο του 2023. Κατά συνέπεια, όσο περισσότεροι έρθουν να ψηφίσουν, εγώ πιστεύω ότι τόσο περισσότεροι θα είναι και θετικά για τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας τη θετική εικόνα και κατά συνέπεια πιστεύω ότι το αποτέλεσμά μας θα είναι πολύ θετικό. Ο κύριος Μεϊμαράκης το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση με θέμα τις ευρωεκλογές στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας.